Καλησπέρα σας. 7 μήνες λοιπόν περάσαν από το τελευταίο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. 7 μήνες και 2 μάτς. 7 και 2 μάτς. Έχουν μεσολαβήσει από το προηγούμενο. Και 2 μάτς, σωστά. Το τελευταίο προκαραντίνας και... Ναι, και σωστά, το σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε απόψε από το ντέρμπι στο ΆΚΑ. Ξεκινάω. Ναι. Άμυνα. Άμυνα και άμυνα. Και δημιουργία. Τι εννοώ. Πιστεύω ότι θα ζήσουμε εποχές ντέρμπι Σφαιρόπουλου Πεδουλάκη. Χαμηλό σκορ δηλαδή. Δηλαδή ο νικητής τους ταβάνει 70 πόντους. Αλλά το πόλεμο και έτσι. Ναι. Κάπως έτσι δηλαδή. Ειδικά αν οι διαιτές επιτρέψουν την άμυνα στα όρια, θα δούμε πολύ χαμηλό σκορ, θα δούμε δυνατές άμυνες. Και επειδή οι ομάδες θα ψιλοφοβηθούν να τρέξουν όσο και αν θέλουν, στο 5 εναντίον 5, σημαντικό ρόλο για μένα θα παίξει η δημιουργία. Mm-hmm. Κοίτα, συμφωνώ 100% σε αυτό που λες. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο κομμάτι, για το λόγο του ότι έχει και πληθώρα guard και σε θέμα ποιότητας είναι... Στην άμυνα ή στη δημιουργία. Στη δημιουργία λέω τώρα, στη δημιουργία. Έχει το Σλούκα και το Σπανούλη, οι οποίοι είναι οι δύο καλύτεροι, από δύο καλύτερους δημιουργούς στην Ευρώπη, έτσι. Αντιθέτω, ο Παναθηναϊκός εκεί όχι μόνο πονάει. Απλά δεν έπαιξαν και πολύ μαζί, αλλά. Είτε παίζει ο ένας, είτε παίζει ο ένας, είτε παίζει ο άλλος. Τη δημιουργία την έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει τόσο καθαρό δημιουργό όσο αυτοί οι δύο. Δεν έχει καθόλου δημιουργό ο Παναθηναϊκός. Όχι καθαρό. Δεν έχει το τη δημιουργία τον εαυτό του. Δεν έχει δημιουργό ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει. Καθαρό δημιουργό που. Αυτό που είχε μπορούσε να κάνει μια. Όπου είδαμε και στο μάτσο με τη Χίμ και θα παίξει. Μποχωρίδης, βέβαια, ναι. Ένας παίχτης μπορεί να ηρεμήσει την ομάδα. Αυτός που μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα είναι ο Σάντρος, αλλά υπό προϋποθέσεις. Και ποιες είναι αυτές. Να βρει δύο καλάθια γρήγορα, γιατί αν δεν τα βρει, ο αμυντικός σου θα παίξει πίσω. Θα του δώσει πολλά χρήματα. Οπότε αυτομάτως δεν θα έχει χώρο για να δημιουργήσει. Κοίτα, το είδαμε αυτό στο μάτς στο Super Cup, στο πρώτο μάτς το Περιστέρι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, αν ευστοχεί στα δύο πρώτα, θα αναγκαστεί να βγει ο αμυντικός. Ναι, ναι. Πιστεύω μεγάλο ρόλο θα παίξει για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον το κομμάτι του rebound, γιατί είδαμε ότι όσο έλεγε τα rebound στο μάτς με τη Χίμκι, είχε το πάνω χέρι στο μάτς. Σε αυτό θα παίξει ρόλο η απουσία του Μποχωρίδη και θα το εξηγήσω μετά όταν θα πούμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ποιοι παίκτες, λοιπόν. Για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω κλειδί θα είναι ο Μίτογλου στη θέση 5, στο σχήμα... Γιατί θα παίξει 5 και πιστεύω αρκετή ώρα θα παίξει 5. Θα παίξει 5 ο Έλληνας forward, αναγκαστικά center. Για τον Ολυμπιακό, κλειδί θα είναι ο Σλούκας. Και εγώ τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα είναι ο Σλούκας. Από αυτόν θα ξεκινήσει και θα τελειώσει όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και είδαμε στο μάτι με τη Ζάλγκυρης που δεν ήταν καλός ο Σλούκας, ο Ολυμπιακός το πλήρωσε. Ασκέπτωσαν έλεγχο το μάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι. Από τον Παναθηναϊκό, εκτός από το Μίτογλου, θα πω το Σαν Ρος. Για το λόγο του ότι θα μπει να παίξει. Δεν υπάρχει άλλος να παίξει στο Νάσο και από την απόδοση του πιστεύω θα παίξει μεγάλο ρόλο το πώς θα βρεθεί ο Παναθηναϊκός και να παρουσιάσει το πάρκο. Είναι απροπόνητος όμως. Είναι απροπόνητος, και είναι απροπόνητος. Πώς θα παίξει λοιπόν. Αλλά θα παίξει. Θα παίξει πάνω από 15 λεπτά. Πιστεύω πως ναι. Απροπόνητος. Πιστεύω πως θα παίξει πάνω από 15 λεπτά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Μπα παίξει ο Σάιξ 30 λεπτά. Το να παίξει ο Σάιξ 30 λεπτά και βάλει 20-30 πόντους, τι να σου πω. Εντάξει, αυτό είναι. Δεν το ξέρεις, μπορεί να γίνει. Τώρα σε μένα κάνεις αυτήν την ερώτηση που πέρυσι είχα πει δεν χάνει από το Ράις και βάλει 41 ο Ράις. Ωραίο. Για πες, για πες εδώ. Για πες. Να ξέρουμε πού θα πάρει τα λεφτά. Για πες. Είχε ενδιαφέρον αυτό. Φοβάμαι τώρα. Έλα, για πες. Φοβάμαι τώρα. Αφανής ήρωας ποιος μπορεί να είναι. Για τον Ολυμπιακό, αφανής ήρωας μπορεί να είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος λόγω της απουσίας του Ζαν Σάρ θα πάρει χρόνο. Θα πάρει χρόνο και επειδή με το καλό του
μακρινό σουτ ανοίγει χώρους, θα το χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Οπότε, αν μείνει στο παρκέ, σημαίνει ότι θα βάζει τα τρίποντα. Αν βάζει τα τρίποντα, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκει σκορ. Οπότε, νομίζω αφανίσει η ώρα ότι μπορεί να χρηστεί ο Βεζένκοφ από τον Ολυμπιακό. Από τον Παναθηναϊκό. Δεν παίζει, δεν λέω κανένα, ναι. Θα πεις. Ναι, μπορεί, θα πω. Από τον Παναθηναϊκό, ποιος. Ποιος. Πες εσύ και θα σκεφτώ. Από τον Ολυμπιακό θα πω... Φώστερ. Τον Φώστερ θα πεις. Εντάξει, δεν είναι τόσο αφανής ο Φώστερ. Εντάξει, τον έχεις πάρει για να σκοράρει τον Φώστερ. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ποιο να... Εντάξει, φίλε, πρώτο ντέρμπι είναι. Δηλαδή, αν βάλει 15 πόντους ο Φώστερ, δεν θα είναι αφανής, θα είναι νορμάλ. Πιστεύω... 50, θα είναι νορμάλ, αν βάλει 15 πόντους ο Φώστερ στο πρώτο ντέρμπι. Από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί για να βάζει, ναι, πιστεύω θα είναι νορμάλ. Ασχέτωσαν. Ναι. Και στο πρώτο μάτι ήταν σχετικά μέτριο, έβαλε 10. Ωραία. Τέλο πάντων, είπε Φώστερ. Το κρατάμε. Εγώ από τον Ολυμπιακό θα πω το Χάρισον για το λόγο το ότι αν θέσω ως δεδομένο ότι ο Σάντρο θα κυνηγήσει τον Σλούκα στην άμυνα, να του κόψει τη δημιουργία, να του κόψει γενικά να βλέπει το γήπεδο, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει γκάρντ έτσι ώστε να μπορεί να κυνηγήσει, να σταματήσει τον Χάρισον. Και θεωρώ ότι άμα, όπως στο μάτς με τις Ζάλγκες που ξεκίνησε, έβαλε 2-3 σουτ. Άμα ξεκινήσει έτσι ο Χάρισον, δεν πιστεύω να σταματήσει στη συνέχεια. Με τις Ζάλγκες σταμάτησε. Εντάξει. Δεν φταίει αυτός όμως. Τι σου στέλνει, φίλε. Δεν σου τάρει μετά. Δεν σου τάρει μετά. Τι σου τάρει, μια χαρά σου τάρει. Και από τον Παναθηναϊκό, επειδή για τον λόγο τότε προσπαθήσει να χτυπήσει θέση 4 τον Ολυμπιακό, από τον Μπέντιλ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τον Ζανσάρν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Μποχορίδη και τον Τζάκσον. Και τον Τζάκσον. Εντάξει, που ο Τζάκσον αντικαταστάθηκε βέβαια από το Σάιξ. Ναι, πες ναι. Ότι έχετε μία ή άλλη ο Τζάκσον. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα επηρεάσει περισσότερο. Γιατί ο Ζανσάρν θα του δίνει κάτι, δηλαδή δεν θα έχει κάτι που δεν μπορεί να το καλύψει κάποιο άλλο. Η αθλητικότητά του μέσα στη ρακέτα δεν μπορεί να την καλύψει ούτε ο Πρίντεζης ούτε ο Βεζένκοφ. Το καλό του rebound δεν μπορούν να το καλύψουν αυτοί οι δύο. Και την άμυνα πάνω από τη Στεφάνη επίσης δεν μπορούν να την καλύψουν αυτοί οι δύο. Υπάρχει περίπτωση να δούμε Μάρτιν στο 4, Έλλη στο 5. Όχι. Όχι. Ενώ για να συσταθμιστεί η αθλητικότητα. Με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια αθλητικότητα σε αυτές τις θέσεις. Εάν του είναι τώρα για μια φάση, δεν σημαίνει ότι. Ναι, εντάξει. Όχι, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι θα επηρεαστεί κάποιος περισσότερο ή κάποιος λιγότερο. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπες για τον Ζαν Σαρ, όσον αφορά αυτό που θα απουσιάσει από τα λήψη του Ολυμπιακού, αλλά πιστεύω ότι και ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο πρόβλημα με την απουσία του Μποχορίδη, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Γιατί αν το λέγαμε αυτό πριν ο μάτς με τη Χίμκι, θα λέγαμε εντάξει, μωρέ. Ναι, okay. Αλλά όμως είδαμε ότι ο Μποχορίδης ο μάτς με τη Χίμκι ήταν ο μοναδικός γκάρ που ηρεμούσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Επίσης είναι ψηλό γκάρντ, 1,96-1,97, ο οποίος και άμυνα μπορεί να παίξει και είδαμε ότι έκλεψε και μπάλες, έκρυβε χώρους δηλαδή με τα deflection και έκλεψε μπάλες. Μπορεί να βοηθήσει ακόμα και με το σουτ, γιατί έχει ένα αλφα αξιόπιστο σουτ ο Μποχορίδης, αλλά αυτό που θα λείψει περισσότερο ακόμα και το rebound, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πάει ένα ψηλό γκάρντ που θα πάει στο rebound. Τώρα ποιο θα πάει, ο Σάιξ. Τι γίνεται να πάει ο Σάιξ. Απλά με την επιστροφή του Σαν Ρος και του Σάιξ σε σχέση με το μάτι τη Κίμκι. Αλλά τα δύο γκάρντ. Δεν θα είχε και τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχή ο Μποχορίδης, όσο έπαιξε στη Μόσχα. Δηλαδή γυρίζει να ήταν το παιδί. 30 λεπτά θα έπαιζε, σίγουρα. Ναι. Πού έπαιξε. Αλλά 12, 13, 14. Όχι, 10-12 θα έλεγα εγώ ότι δεν θα έπαιζε. Γιατί γυρίζει ο Σαν Ρος και ο Σάιξ που δεν του είχε με τη Κίμκι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έπαιζε ο Μποχορίδης σίγουρα, αν θα γυρίσει ο Σαντρός. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Α, ναι, ναι, ναι. Σωστό, αυτό δεν μπορώ να το ξέρουμε 100%. Σωστό, σωστό. Για μένα παίζει αρνητικό ρόλο. Νομίζω ότι οι παίχτες, δηλαδή, όχι νομίζω, το ξέρω, το λένε οι ίδιοι. Μπράβο, αυτό που έσω, ναι. Θέλουν κόσμο. Θέλουν. Είτε παίζουν εντός δεκτός, ναι, θέλουν κόσμο. Παίρνουν κίνητρο από το βρίσιμο, παίρνουν κίνητρο από την αποδοκιμασία, φτιάχνονται. Είναι, ναι, ξενερώνουν όταν παίζουν σε χωρί. Ειδικά σε ντέρμπι. Αν και ο Μακίση και χθε σε μια δήλωσή του είπε ότι είμαστε τυχεροί που δεν θα έχει κόσμο παραγωγό. Αλλά ναι, περιορέξεω. Ναι, νομίζω ναι. Οι πιο έμπειροι παίκτε θέλουν κόσμο σίγουρα. Από ό,τι έχει αποδειχθεί, δεν παίζει ρόλο η παρουσία ή η απουσία του κόσμου ιδιαίτερα. Εγώ νομίζω ίσα ίσα ότι είναι ένα μικρό πλεονέκτημα για τον γηπεδούχο.
Γιατί σε περίπτωση που στραβώσει το match. Η αυτή η γκρίνια, αυτή η μουρμούρα, θεωρείται στον αέρα και αυτά. Χωρίς να πάρει τα νευρισίδια όμως, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή στο άστοχο, στο άστοχο τρίποντο του το... Παπαπέτρου που θα είναι ενόχλητος, αυτό. Πα, ναι, ναι, μπράβο, αυτό. Αυξάνει λίγο την πίεση και το άγχος. Και βέβαια, να το πω και λίγο στατιστικά. Η στατιστική σε δεν σε δικαιώνει. Για τον λόγο το ότι είναι 4-2 πρώτο Παναθηναϊκού, τα κεκλεισμένων, 3 νίκες στο ΣΕΦ. Ναι. Ναι. Α, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Μπορεί να κάνει και λάθος. Αυτά, θα μπούμε, θα δείξει. Εντάξει. Κλεισέ απάτηση, δεν υπάρχει φαβορί σε ντέρμπι, δεν πιστεύω εγώ. Δηλαδή, σε παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τάβλα παίξουν. Δεν υπάρχει φαβορί. Ο Κασπάροφ να είναι ο σκακιστής του Παναθηναϊκού και εγώ ο σκακιστής του Ολυμπιακού, ντέρμπι θα γίνει. Φαβορί δεν υπάρχει. Εντάξει, και ένα προβάδισμα 51-49. Και το παιχνίδι πιστεύω θα λήξει 66-72. Άρα είναι και Ολυμπιακού δίνεις. Γιατί έτσι θέλω. Ξεκάθαρα. Δεν έχω επιχείρημα. Ξεκάθαρα. Ναι. Το 66-72 κρατήστε το κάπου. Γιατί με κλεντούσατε με το 41 του Rice, μην έρθει 66-72. Ναι, ναι, 50-50 το μάτς. Αν είχε κόσμο Παναθηναϊκό, θα δίνα 51-49. Από στιγμή που δεν έχει κόσμο Παναθηναϊκός και με δεδομένο, γιατί κατά ψέματα αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι πιο ποιοτικό από του Παναθηναϊκού, έτσι, κατά ψέματα, θα δώσω το 49-51 στον Ολυμπιακό.